Γεια σας παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα unboxing ένα unboxing το οποίο το φυλάω εδώ και πάρα πολύ καιρό να σας το δείξω Power Cube, επειδή έχω τροποποιήσει το γραφείο μου, έχω φτιάξει ραφάκια ιστορίες, βάσεις για τα ηχεία, βάσεις για, την, για το μίγκτη, ε, το έχω το έχω αλλάξει τα φώτα κυριολεκτικά, το πήρα, πήρα ξύλα και το ξανά από την αρχή όπως το ήθελα εγώ στα μέτρα μου. Ε, σκεφτόμουν ότι θέλω κοντά μου, να έχω μια παροχή ενέργεια. Έχω μπρίζε εδώ, έχω τα πολύ μπρίζα, έχω το επισήμα, έχω όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Απλά τι γίνεται. Οι μπρίζε μου και έτσι όπω είναι τοποθετημένα όλα ενσωματωμένα πάνω στα έπιπλα ε, ή στο πάτωμα, είναι μακριά. Από, την, ε, από, τα χέρια μου, οπότε δεν μπορώ, πρέπει να κάνω ολόκληρε μανούρες εάν θέλω ε, ενέργεια. Αν θέλω ρεύμα, αν θέλω να φορτίσω ένα κινητό, αν θέλω να βάλω ε, τα φώτα που βλέπετε, α πούμε, για παράδειγμα, εδώ στο unboxing. Εσεί βλέπετε μόνο το αποτέλεσμα, αλλά είναι ολόκληρη η κατάσταση και είναι ολόκληρη μανούρα για μένα. Εάν θέλω να βάλω κάτι να φορτίσω, ρε παιδί μου, ή να χρησιμοποιήσω ένα φωτιστικό. Και σκεφτόμουν, τι να πάρω να είναι κοντά, να είναι πρακτικό, να είναι μικρό, να έχει πολλέ μπρίζε και να μπορώ να το σωματώσω σε ένα γραφείο ή κάπου ώστε να το χρησιμοποιώ. Και εντελώ συμπτωματικά το μάτι μου έπεσε εδώ πέρα. Power Cube. Στο εξωτερικό έχει 27 ευρώ το πιο φθηνό. Στην Ελλάδα το βρήκα το πιο φθηνό 12 ευρώ από ένα κατάστημα το οποίο δεν θα σα πω ποιο είναι. Τσεκάρετε το στο Scrooge, είναι το πιο φθηνό που υπάρχει σε αυτό το τομέα. Ε, με εντυπωσίασε τρομερά γιατί έχουν τρομερή καλή εξυπηρέτηση. Και ο τύπο που τα πουλάει με πήρε 15 φορέ τηλέφωνο να με ρωτήσει αν είμαι ευχαριστημένο και αν είμαι ικανοποιημένο. Και πραγματικά τέτοιε κινήσει αξίζουν να τονίζονται και να επισημένονται. Τέλο πάντων, αυτό εδώ βρήκα είναι ένα Power Cube. Τι είναι, ένα κύβο πολύμπριζο. Τώρα θα μου πει ναι, ένα απλό πολύμπριζο. Είναι, το ξέρω, το ξέρετε. Ε, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε ότι είναι σε μορφή κύβου είναι εντελώ διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Να σα τα ανοίξω κιόλα να το δείτε. Είναι λίγο περίεργο γιατί το είναι πλαστικό όλο. Λοιπόν, απλά το ωραίο με αυτόν, εκτό ότι σου δίνει πέντε μπρίζε, είναι ότι σου δίνει και έναν αντάπτορα στο... με τον οποίο μπορεί να το προσαρμόσει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι βγάζοντά το. Δεν έχει πολλά πράγματα μέσα. Ε, θα σας τα δείξω όλα σιγά σιγά ένα ένα. Καταρχήν το πρώτο πράγμα πριν να το βάλω σε μια άκρια είναι εδώ η ηθίκη του, που είναι πολύ έξυπνο, δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο να το σκεφτούν, ώστε στο χαρτί που το τυλίγουν, που το πακετάρουν, να βάλουν πάνω τι οδηγίε. Πολύ χρήσιμο και γλιτώνει και χαρτί. Νομίζω ότι άμα οι οδηγίε ήταν πάνω στο πακέτο και δεν έπαιρνε στα μάτια, αλλά θα ήταν καλύτερη φάση. Τέλο πάντων, λοιπόν, όχι για τα παιχνίδια αυτό, για τι συσκευέ. Ε, εντάξει, οι οδηγίε δεν είναι και τόσο τρομερέ. Νομίζω ότι ποιο χρειάζεται να οδηγήσει του ή άλλω. Ναι. Λοιπόν, δύο τρία-τέσσερα πραγματάκια έχει μέσα. Ας ξεκινήσουμε από το MVP της παρέας, το πολύμπριζο. Αυτό εδώ είναι, έχει πέντε μπρίζες, βλέπετε είναι στις πέντε πλευρές του και στην έκτη έχει το καλώδιο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, αρκετά ε, παχύ καλώδιο που σημαίνει ότι έχει πάρα πολλέ πλέξει μέσα λογικά, άρα μπορεί να σηκώσει και μεγάλα φορτία ρεύματο. νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα να σηκώσει ένα... Ε, ψυγείο ή κάτι, γιατί δείτε πραγματικά το καλώδιο του είναι πάρα πολύ τεράστιο, οπότε λογικά ο χαλικός του μέσα θα είναι μεγάλη, μεγάλο διαμετρήματο η διατομή του, τέλος πάντων. Ε, αυτό εδώ είναι λευκό και κόκκινο, πολύ όμορφο. Λοιπόν, οπότε όπως βλέπετε χωράει στο ένα μου χέρι, έχω πέντε μπρίζες στο ένα μου χέρι που είναι πάρα πολύ πρακτικό. Ε, καλή κατασκευή φαίνεται. Α, αυτό πόνεσε. Ε, βλέπετε εδώ και τα χαρακτηριστικά Power Cube. Στην Ελλάδα είπα έχει 12 ευρώ, τόσο το βρήκα εγώ τουλάχιστον. Ε, άρα έχω 5 μπρίζε σε ένα χέρι. Δηλαδή το βάζω όπου θέλω. Ε, το χρησιμοποιώ όπω θέλω. Επίση έχει δύο αυτοκόλλητα εδώ πέρα, τα βλέπετε. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, γιατί εδώ πέρα θα πάνε τα αυτοκόλλητα, λογικά, εδώ πίσω. Αν δεν κάνω λάθο, αυτό που με ενδιαφέρει κυρίω σε μένα είναι αυτό εδώ. Με αυτό εδώ απλά θυσιάζεις, αναγκαστικά θα θυσιάσεις μία μπρίζα, αλλά, και νομίζω κάπως έτσι πρέπει να μπαίνει, αλλά, κρατιέται όμως. Λοιπόν, θυσιάζεις μία μπρίζα, βέβαια κρέμεται λίγο στον αέρα, είναι λίγο μπελαλίδικο. Α, το βάζεις και το στρίβεις, ναι. Είδατε και εγώ μαζί σας ανακαλύπτω τον κόσμο. Λοιπόν, βάζεις, το στρίβεις με κάποιο τρόπο, Τέλο πάντων, το στρίβει λίγο. Ναι, τέλο πάντων, δεν θέλω να το σπάσω τώρα, θέλω να το δω με την ησυχία μου αυτό. Και στερεώνεται. Οπότε, θυσιάζει μία μπρίζα, έχει τι άλλε τέσσερι και το ενσωματώνεις α πούμε, άμα θέλει πάνω στο γραφείο σου, έτσι. Το τοποθετεί από πάνω, από κάτω. Οπότε, έχει την πρόσβασή σου τέσσερι μπρίζε. Και το βάζεις κάτω από το έπιπλό σου, στο πλάι του γραφείου σου, πίσω από την καρέγγλα σου ραδροφέα. Άμα θέλεις την ανάγκη, νομίζω είναι καλή φάση, αρκετά ποιοτικό. Το λοκάρισμά του βέβαια φαίνεται λίγο έθραυστο, και αν σπάσει αυτό, την βάψαμε τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά νομίζω δεν θα έχω θέμα. Δηλαδή, εντάξει, λίγο προσοχή χρειάζεται, λίγο στρίψιμο. Βέβαια, δεν μ' αρέσει τόσο έτσι όπω εφαρμόζει, να σα πω την αλήθεια. Δηλαδή, δείτε, τώρα έχει λοκάρι, δεν μετακινείται με τίποτα. Αλλά είναι λίγο στραβό. Όχι τι θα φαίνεται, άμα το βάλετε κατά πανεγραφή δεν θα φαίνεται τίποτα. Σύνον ότι το στρίβετε και το βγάζετε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ καλό, κυρίως για αυτό που το θέλω. Εγώ γι' αυτό το αγόρασα, γι' αυτό... και περίμενα ότι θα το πλήρωνα παραπάνω. Σας είπα, τα τσέκαρα πρώτα στο eBay να δω τι γίνεται, το βρήκα 26-27 ευρώ. Οπότε λέω σιγά με τόσο 26-27 ευρώ για τα τέτοιο πράγμα. και όλους παραδόξως εδώ Ελλάδα το βρήκα στο 12. Τσεκάρετε το, εγώ το πήρα από το πιο φθηνό κατάστημα που εμφανίζεται στο Scrooge, τρομερό κατάστημα. Ε, αν με ρωτήσετε στα σχόλια θα σας απαντήσω, δεν θέλω να το κάνω το που διαφημίσει, αν και νομίζω ότι ταξίζει, γιατί η εξυπηρέτησή του ήταν τρομερή. Αυτό ήταν το Power Cube, ελπίζω να σας άρεσε σαν προϊόν, εμένα προσωπικά μου φαίνεται πρακτικό, πρακτικότατο. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω πώς θα πάει και τι θα είναι, γιατί θέλω να το βάλω εδώ κάτω από το γραφείο μου και να έχω τις μπρίζες μου σε άμεση πρόσβαση για τα κινητά μου για οτιδήποτε. Check tech now, ήμουν ο Κώστας, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!